Είναι σε περίπτωση, κύριε καθηγητά, που δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο. Πιστεύετε με την Τουρκία, πιστεύετε ότι οι σύμμαχοι θα μας στηρίξουν και πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους? Προφανώς το δεύτερο, όπως καταλαβαίνετε, είναι τουλάχιστον στα μάτια μας, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα συμβεί. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη σε πολεμική αντιπαράθεση, που την έννοια ότι θα έρθει κάποιος και θα στείλει στρατό να μας βοηθήσει. Παρά μόνο εάν τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί σε τέτοια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, όπου θα πηγαίνουμε σε πολύ ευρύτερες καταστάσεις. Άρα είμαστε μόνοι μας. Φυσικά και είμαστε μόνοι μας και θα είμαστε μόνοι μας, εκτός και αν πέραν από μία παράμετρο. Η παράμετρος είναι η Γαλλία. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Θα περάσουμε σε αυτό. Είναι. Πριν περάσουμε σε αυτό, κύριε καθηγητά, μου επιτρέψετε κάτι να σας πω. Ναι. Παρατηρώ τον τελευταίο καιρό, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, ότι βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν παρόντες, πρωταγωνιστές, θα έλεγε κανένας, στην εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Επτέραρχοι κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα αφήγημα, το οποίο λένε και τους πιστεύω, γιατί είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία πρόθεση, ότι ήταν έτοιμοι να σηκωθούν τα αεροπλάνα μας, να αναστείλουν την εισβολή, αλλά οι σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι και οι υπόλοιποι σύμμαχοι εκείνης της περίοδου είπαν όχι, μην επεμβαίνετε. Μπορεί να συμβεί αυτό και σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω τι μπορεί να συμβεί. Θεωρητικά μπορεί να συμβεί, μάλλον για να είμαστε ξεκάθαροι. Πόσο αποφασίζουμε εμείς? Κύπρου, ναι, αν μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Η Κύπρος ήταν θεωρητικός ανεξάρτητο κράτος. Mm-hmm. Άρα όποιος σύμμαχος κακοπροαίρετος είχε δικούς του σκοπούς, μπορούσε να πει ανεξάρτητο κράτος, μην επεμβαίνετε, κάνουν ασκήσεις οι Τούρκοι, θα τα κανονίσουμε κτλ. Εδώ δεν μιλάμε για άλλο κράτος, κύριε Γάλα. Εδώ μιλάμε για τη Χίο, τη Μυτιλίνη, την Ικαρία, το Δωδεκάνησο και τα νησιά του Εθνικού Κορμού. Εδώ κανένας δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Ελλάδα να μην υπερασπιστεί τον εαυτό της. Τελείως. Τελεία. Άρα λοιπόν, μπορεί κάποιος να πει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί θεωρητικά στο ζήτημα της Κύπρου, όπου ήταν ένα άλλο ανεξάρτητο κράτος. Στην Ελλάδα όμως κανείς δεν μπορεί να πει να μην υπερασπιστεί τον εαυτό της. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πάντως υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, θα μου επιτρέψετε, γιατί βλέπουμε σε σχέση με τις κυρώσεις η Τουρκία έχει μια ασυλία, και τώρα πάνε μάλιστα να μιλήσουν στο ΝΑΤΟ όλοι μαζί, αλλά η Τουρκία δεν έχει συμμετάσχει στις κυρώσεις, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα, αφήνει από το Βόσπορο να περνάνε τα καράβια κανονικά με το εμπόρευμα, το ρωσικό εμπόρευμα, δηλαδή πετρέλαιο, αέριο και ούτω καθεξής, χωρίς να παρεμβαίνει κανένας, και μάλιστα αποφασίζοντας η ίδια η Τουρκία για το ποιος θα περάσει και ποιος δεν θα περάσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα είναι δύο διαφορετικά. Υπάρχει μια αντίφαση σε όλα αυτά τα πράγματα. Πώς την εξηγείτε? Την εξηγώ ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, κύριε Λάλα. Επειδή είμαστε εμείς της ρεαλιστικής σχολής και οι συνάδελφοι που θεωρούμε και λέμε και κάνουμε μια ανάλυση, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω είναι πιο αξιόπιστη υπό ποια έννοια, πέφτουμε μέσα σε αυτό που λέμε, σε σχέση με αυτούς που απλά ελπίζουν να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να μην είμαστε, να μην ξυσπώνουμε τον κόσμο. Λοιπόν, δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο έχει να κάνει μόνο με το εάν συνάδει με τα συμφέροντα μιας μεγάλης δύναμης ή των μεγάλων δυνάμεων, και έτσι κινούμαστε, πώς να σας το πω, από την απαρχή της ιστορίας. Άρα όταν η ελληνική κυβέρνηση επικαλείται το διεθνές δίκαιο και όλα τα υπόλοιπα, είναι σαν να έχει καβαλήσει πάνω στο άλογο της ελπίδας. Ακριβώς. Δυστυχώς. Κοιτάξτε να δείτε, μάλλον θα σας το πω διαφορετικά. Οι χώρες είναι δύο ειδών συνήθως. Είναι οι χώρες αυτές που λέμε status quo, οι οποίες θέλουν να υπερασπιστούν το status quo, ή χώρες αναθεωρητικές. Uh-huh. Οι αναθεωρητικές χώρες σου μιλάνε ότι δεν έχω φόρο να αναπνεύσω, η ισορροπία δυνάμεων δεν αντικατοπτρίζει, μάλλον η πραγματική ισορροπία, η πραγματική διεθνής ισορροπία δεν αντικατοπτρίζει την ισορροπία δυνάμεων που υπάρχει, είμαι μεγάλος και ο άλλος είναι μικρός κτλ. Οι χώρες οι οποίες είναι θέλουν να υπερασπιστούν το καθεστώς, όπως υπάρχει το status quo, είναι οι χώρες οι οποίες σου λένε ότι πρέπει να τηρούν τις συνθήκες κτλ. Το δίπολο λοιπόν Ελλάδας-Τουρκίας είναι μια κλασική περίπτωση των διεθνών σχέσεων, όπου η μία χώρα είναι χώρα η οποία είναι υπέρ του status quo, όπως είναι η πατρίδα μας, οπότε επικαλείται μονίμως την έννοια των συνθήκων και του διεθνούς δικαίου, και η άλλη χώρα είναι μια αναθεωρητική δύναμη, η οποία επικαλείται μόνο την έννοια του στρατιωτικού κατανακλασμού και της αδικίας του υπάρχοντος διεθνούς συστήματος. Άρα λοιπόν, χωρίς να κάνουμε διάλεξη, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό εξηγεί πάρα πολύ ωραία, κατά την άποψή μου, το τι ακριβώς συμβαίνει.
Δεν λέω ότι η δική μας η πλευρά είναι πετάει στα σύννεφα. Απλά είμαστε μια χώρα η οποία υπερασπίζεται την υπάρχουσα κατάσταση, διότι και μας συμφέρει και μας βολεύει. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια κατάσταση η οποία είναι ειρηνική. Και εν πάση περιπτώσει το κράτος μας μπορεί να πορευτεί στο μέλλον. Και η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία θέλει να αλλάξει πολύ απλά τα σύνορα. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια ότι θέλει να αλλάξει τα σύνορα, γιατί έχουμε ζήσει μια 20ετία με τον Ερντογάν, που είμαστε μέσα στις απειλές, μέσα στα διάφορα τέτοιου είδους προβλήματα. Κάθε φορά που η Τουρκία φαίνεται σαν προβλέψιμη η κρίση, κάθε φορά που έχει εσωτερικά προβλήματα, ναι, ναι, ας πούμε, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο Αιγαίο, έτσι ώστε να δημιουργεί ένα άλλο αφήγημα για το εσωτερικό της χώρας της, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει κάποια προβλήματα εσωκομματικά που έχουν να κάνουν με τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες εκεί. Μήπως ζούμε μια αντίστοιχη τέτοια περίπτωση? Είναι κάπως διαφορετική αυτή η περίπτωση? Είναι τώρα διαφορετική, κύριε Λάλα, θα σας πω. Δείτε τα σύνορα της Τουρκίας στο νότο. Αχα. Έχει αλλάξει τα σύνορα. Έχει βάλει 4 φορές στη Συρία. Στη Συρία και στο Ιράκ. Έχει βάλει την 5η. Ναι, ναι. Και μετά στο Ιράκ. Mm-hmm. Στη Συρία δε πλέον κάνει αντικατάσταση πληθυσμού. Οι περιοχές τις οποίες υποτίθεται τις έχει εισβάλει για να προστατευτεί, λέει, από τον ISIS κτλ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι σε αυτές τις περιοχές πληρώνονται με τη λίρα. Τα σχολεία πάνε, υπάγονται πλέον στο τουρκικό Υπουργείο Παιδείας κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ενσωματώνει ή προσπαθεί να ενσωματώσει περιοχές της Συρίας. Άρα βλέπουμε μια επιθετική σπιά. Βέβαια. Ναι. Δεν τίθεται θέμα αν η Τουρκία θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Αυτό δεν είναι θεωρητικό. Το βλέπουμε επί του πεδίου. Επί του πρακτέου, δηλαδή, θέλω να σας πω. Είναι το ίδιο εύκολο να κάνει μια αντίστοιχη πολιτική ή αν δεν στάσει απέναντι. Στη Συρία την παίρνει. Στη Συρία την παίρνει. Να κάνει κάτι τέτοιο, διότι η Συρία βρισκόταν μέσα σε έναν πόλεμο όπως ξεκίνησε εμφύλιος και κατέληξε σε έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων όπως ήταν ο Ισπανικός εμφύλιος το 1935-36, που δεν μόνο εμφύλιος δεν ήταν από ένα συμφερίστα. Αλλά ήταν οι διάφορες μεγάλες δυνάμεις που συγκρούονταν σε αυτή την περιοχή. Για συμφέροντα. Τώρα λοιπόν, ακριβώς. Τώρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εάν της δοθεί ευκαιρία, προσέξτε τι λέω και προσπαθώ να είμαι ακριβής, εάν της δοθεί ευκαιρία, θα προσπαθήσει να επιβάλλει μια τέτοια κατάσταση και στο και στην Ελλάδα. Το αντιλαμβάνεστε ότι θεωρητικά ένα νησί, εάν καταληφθεί από την Τουρκία, πολύ πιο εύκολα μπορεί να μεταφερθεί. Έτσι, γιατί είναι νησί, δεν υπάρχει συνέχεια εδαφική. Δηλαδή, εάν ένα νησί, εάν εν πάση περιπτώσει γίνει μία επίθεση και εν πάση περιπτώσει εμείς χάσουμε κάποιο νησί, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά η κατάσταση να γυρίσει στο status quo, αν θέλει, δηλαδή στο καθεστώς. Μετά τον πόλεμο. Ναι, παρακαλώ, με συγχωρείτε. Απλά για να το τελειώσω λοιπόν, αυτό είναι θεωρητικό. Απλά σας λέω λοιπόν ότι η Τουρκία δεν είναι θεωρητική και δεν είναι για πολιτικούς λόγους εσωτερικούς αυτό που κάνει. Είναι σταθερή στρατηγική της Τουρκίας την επομένη της συνθήκης, της υπογραφής συνθήκης Λοζάνης, η υλοποίηση αυτό που λέμε μισάκι μιλί, που λένε οι Τούρκοι, δηλαδή του εθνικού όρκου, ο οποίος προβλέπει αλλαγή των συνόρων. Και τον έχει φτιάξει ο Κεμάλ Ατατούρκ το συγκεκριμένο σχέδιο, προσχέδιο από το 1919. Το έχει χρησιμοποιήσει ονομαστικά ο κ. Ερντογάν μετά το πραξικόπημα του 16, όταν ήθελε να ενεπλάκει άμεσα ο τουρκικός στρατός στη Συρία. Και το Μισάκι Μιλί περιέχει και κομμάτια της Θράκης, αλλά και του Αιγαίου. Μάλλον της Δυτικής Θράκης, όχι κομμάτια. Δεν περιέχει μέσα σε αυτό το έγγραφο και τη Δυτική Θράκη. Και από εκεί και ύστερα έχει φτιάξει ο κύριος Ερντογάν ο ίδιος ένα δικό του Μισάκι Μιλί, έναν εθνικό όρκο, το οποίο δεν είναι άλλο από τη Μαυρή Βατάν. Δηλαδή, τη θεωρία της θαλάσσιας υπεροχής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, οι Τούρκοι, κύριε Λαλαμού, λειτουργούν με βάση σχεδιασμό και εσωτερικά σχέδια επέκτασης. Στην ξηρά, μέσω του Μισάκι Μιλί του Κεμάλ Ατατούρκ, και στη θάλασσα, μέσω του Μαυρή Βατάν του κυρίου Ερντογάν. Κατά συνέπεια δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την εσωτερική κατάσταση. Θα είναι ολέθριο το λάθος του ελληνικού πολιτικού συστήματος αν το αναγνώσει έτσι. Και σε τελική ανάλυση, για να το κλείσω αυτή την τοποθέτηση, κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να μην έχει κάνει στρατιωτική επιχείρηση ο κ. Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας, αλλά θυμηθείτε πού ξεκίνησε ο κ. Ερντογάν, πού βρισκόντουσαν τα ελληνοτουρκικά. Ήταν στο θέμα των κρίζων ζωνών στα Ίμια. Και τώρα έχει αμφισβήτηση όλη του Αιγαίου. Έχουμε πάει πιο γύρω, την Κρήτη ζητάει. Εμένα όμως με παραξενεύει λοιπόν κάτι, κύριε καθηγητά, ότι ενώ ο Ερντογάν οπλίζει, δηλαδή βάζει πολύ βαρύ οπλισμό στην Ήμβρο,
σε όλα αυτά τα νησιά τα οποία εμείς δεν αντιδρούμε καθόλου για αυτό που κάνει ο Ερντογάν και συζητάει ο Ερντογάν για τα δικά μας. Δηλαδή μαθαίνω πρόσφατα ότι έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση οχύρωσης αυτών των νησιών από την τουρκική πλευρά. Αλλά δεν βλέπω γιατί, φοβούνται. Φοβούνται, κύριε Λάλα, οι Τούρκοι. Μην τους βλέπετε έτσι, είναι θρασίδηλοι. Είναι εκεί που θα τους πάρει, θα το κάνουν. Φοβούνται γιατί καταλαβαίνουν ότι άμα μας γυρίσει η βίδα και εμάς, αυτοί σου λένε, δεν ξέρω, εδώ δεν κάνει αρχείο, μπράξο, εμείς θα τους πούμε Ήμβρο και Τένεδο. Και σε τελική ανάλυση, η συνθήκη της Λοζάνης για την Ήμβρο και την Τένεδο μιλάει για αυτονομία. Δεν μιλάει για αποστρατηγικοποίηση. Μιλάει για αυτονομία και μιλάει για τις δυνάμεις, τις αστυνομικές και τις στρατιωτικές από την τοπική κοινωνία που ήταν Έλληνες. Σωστό. Τότε. Καταλάβατε. Δηλαδή, αν εμείς αρχίσουμε λοιπόν να μιλάμε, OK, θες τη συνθήκη της Λοζάνης να την επικαιροποιήσουμε, το μόνο σημείο που μένει αυτή τη στιγμή για τη συνθήκη της Λοζάνης είναι η Ήμβρος και η Τένεδος για να κάνεις κάτι. Όλα τα άλλα που λένε δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται. Ούτε σε νομικό επίπεδο και γι' αυτό έχουν λυσάξει αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα σε αυτό που αφήσατε, που μάλλον εγώ βοήθησα να μείνει εκκρεμές, το θέμα των Γάλλων. Είπατε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η στάση της Γαλλίας πια. Έτσι δεν είναι? Είναι η συμμαχία, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά βάση σκεφτόμουν τη συμμαχία τη στρατιωτική, να μην το ξεχνάμε. Αυτή που έχουμε κάνει πριν λίγο καιρό. Ακριβώς το Σεπτέμβριο. Αυτό, κύριε Λάλα, είναι game changer. Αλλάζει τα δεδομένα. Πόσο αυτό μπορεί πραγματικά να ταραχθεί από τη στιγμή που έχουμε αυτή την περίεργη κατάσταση με τις γαλλικές εκλογές, με την εξέλιξη των γαλλικών εκλογών? Ευτυχώς, επειδή όλοι οι βασικοί παράγοντες του γαλλικού πολιτικού συστήματος και ειδικά οι κυρίαρχοι, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως είναι και ο κ. Μακρόν και η κυρία Λεπέν, έτσι και οι, βέβαια θα μου πείτε, και οι γκολικοί, δεν έχουν πολύ μεγάλο ζήτημα αναφορικά με το εξτρεμιστικό Ισλάμ και πολύ μεγάλο ζήτημα με την Τουρκία. Και βλέπετε ότι αμέσως μετά τις εκλογές το πρώτο ζήτημα το οποίο έγινε είναι να εξαφανιστεί η έννοια του Μπουργκίνη, όσο αστείο και να φαίνεται, έτσι, από τις γαλλικές παραλίες. Εδώ λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι στο συγκεκριμένο σημείο με την Τουρκία, η εκτίμηση είναι ότι παρόλη την ακυβερνησία, γιατί εδώ είναι άλλο τεράστιο το ζήτημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ακυβερνησία της Γαλλίας, γιατί εκεί θα οδηγηθούμε δυστυχώς. Εσείς πιστεύετε ότι πάμε σε κυβερνησία, επομένως, ότι δεν θα βρεθεί η λύση του Μακρόν? Θα είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Μα θα κυβερνήσει με κυβέρνηση μειοψηφίας προφανώς. Άρα η κυβέρνηση μειοψηφίας σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε νομοσχέδιο θα αγωνίζεται για να το περάσει. Και αν κυβερνήσει, γιατί βλέπω ότι οι τελευταίες ειδήσεις λένε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι αλλάζουν τις τάσεις τους. Δηλαδή δεν είναι και τόσο εύκολο να συνεργαστούν. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό το πράγμα γενικά είναι τεράστιο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και πέρα. Στο θέμα της Τουρκίας όμως, νομίζω ότι δεν θα κινδυνεύσουμε οι Γάλλοι να μην τιμήσουν την υπογραφή τους. Δηλαδή υπάρχει σύμπνοια από τις περισσότερες μεγάλες δυνάμεις πολιτικές της Γαλλίας αναφορικά με την Τουρκία. Δηλαδή προσωπικά θα τολμήσω να πω ότι δεν με ανησυχεί ιδιαιτέρως αυτό. Με ανησυχεί περισσότερο τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά με τη Γαλλία. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς ως πρόταση, το λέω και δημοσίως, είναι ότι θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει τις επαφές με τους Γάλλους από τώρα, διότι ακόμα και αν δεν έχουμε θερμό καλοκαίρι, υπό την έννοια ότι η Τουρκία θα κινηθεί προς τη Συρία, άρα δεν θα μπορεί να πιέσει παραπάνω από αυτό που κάνει μέχρι στιγμή στην Ελλάδα, πολύ πολύ σύντομα είναι θέμα χρόνου πότε θα το αντιμετωπίσουμε το σύστημα της Τουρκίας. Άρα καλό είναι να κάνουμε το κουμάντο μας και να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους Γάλλους ή να συνεννοηθούμε πασχολητός με τους Γάλλους να έρθουν μία, ξέρω εγώ, φρεγάτα, ένα υποβρύχιο, δεν λέω τώρα το αεροπλάνο. Να κάνει βολτίτσες εδώ για να είμαστε εκεί. Αεροσκάφη, ακριβώς. Να έρθουν να κάνουμε μονίμως ασκήσεις, να υπάρχει μόνιμη παρουσία. Μόνιμη παρουσία γαλλική στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.